κρατήσουμε αυτό το έργο το πρώτο τρίμηνο του 2019. Σήμερα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρηθεί και τον Μάρτιο, τον μήνα δηλαδή που μας έρχεται, θα έχουμε την δημοπράτηση ολόκληρου του οδικού άξονα, κόστους προϋπολογισμού περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ από την Καλαμάτα μέχρι την Πύλο και τη Μεθόνη, με 180 εκατομμύρια περίπου κατασκευαστικό κόστος και 20 περίπου εκατομμύρια ευρώ κόστος απαρουσίωσης. Η διαδικασία της δημοπράτησης θα γίνει με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Γιατί ο στόχος μας είναι σε τέτοια έργα που θυμίζουν σημασίας να προσελκύσουμε και ιδιωτικά ή ξένα επενδυτικά κεφάλαια που θεωρούμε ότι είναι μια σύγχρονη αντίληψη σε σχέση και με τα οδικά έργα, γιατί υπενθυμίζω ότι η αρχή για ΣΔΙΤ στα οδικά έργα έγινε από το Υπουργείο Υποδομών στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από πέρυσι η διαδικασία δημοπράτησής του με τμήμα που χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο δημοπράτησης, το ΣΔΙΤ δηλαδή, για να κατασκευαστεί. Είναι το δεύτερο οδικό έργο της χώρας, το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνης, που θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σημαίνει αυτό ότι ο δρόμος είναι δημόσιος, στην κυριότητα του δημοσίου. Ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία αυτού του αυτοκινητόδρομου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεκαετιών που ορίζει η σύμβασή του. Ο δρόμος δεν θα έχει διόδια, το τονίζω για να είμαστε σαφείς, θα είναι ένα σύγχρονος, ασφαλής οδικός άξονας, της προδιαγραφής του οποίου ανακοινώσαμε την προηγούμενη φορά και δώσαμε και στη δημοσιότητα τα γεωμετρικά και τεχνικά του στοιχεία.